Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, όπως είπα και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο της Γύρω Τηλεόρασης τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, νομικό στο επάγγελμα δικηγόρο, αλλά ταυτόχρονα υποψήφιο δήμαρχο του Δήμου Θεσσαλονίκης, επικεφαλής της ομάδα για τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Αγγελούδη, ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είστε σήμερα εδώ στη Γύρω Τηλεόραση. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είναι χαρά μας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα ζήτημα το οποίο έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες μόλις. Μια διάρρηξη που συνέβη στα γραφεία σας, στα γραφεία του συνδυασμού. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Βγάλετε και μια ανακοίνωση, αλλά εφόσον σας έχω εδώ, παρακαλώ, ας αναφερθούμε λίγο. Ήταν μια διάρρηξη η οποία έγινε κατά την νυχτερινή διάρκεια της Κυριακής προς Δευτέρα. Είναι γεγονός ότι μας προξένησε ιδιαίτερη έκπληξη καθότι τα διπλανά καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν είχαν απολύτως καμία εμφάνιση ή απόπειρας διάρρηξης. Mm-hmm. Άρα επιλέχθηκε ένας χώρος ο οποίος λειτουργεί ως ισόγειο με ένα γραφείο, ακόμα δεν έχει εκλογικό κέντρο. Το κυριότερο που μου προξένησε εντύπωση ήταν ότι από όλα τα μικροαντικείμενα μικρής αξίας πήρανε μόνο το λάπτοπ, το οποίο είχε τα δεδομένα και τα στοιχεία του συνδυασμού, καθώς και την αλληλογραφία της παράταξης. Η δήλωσή μου, η οποία έγινε αμέσως μετά και την οποία επαναλαμβάνω, είναι ότι και ελπίζω και εύχομαι αυτή η διάρρηξη να μην σχετίζεται με τις επερχόμενες εκλογές. Ναι. Υπήρξε και βανταλισμός στα γραφεία? Απολύτως τίποτε. Τίποτα. Απλά έφυγε το λάπτοπ. Έφυγε το λάπτοπ. Μάλιστα. Ό,τι και αυτό σημαίνει. Πραγματικά για το καλό της δημοκρατίας ελπίζουμε να μην σημαίνει κάτι αυτό σχετικά με τις εκλογές. Θα ήθελα όμως τώρα να δούμε το Δήμο Θεσσαλονίκης, κύριε Αγγελούδη. Έχετε επιλέξει το όνομα Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη, μιας και προέρχεστε και από το χώρο του αθλητισμού. Ωστόσο, έχετε ένα ιδιαίτερο πλούσιο βιογραφικό στην ζωή σας. Έχετε γράψει κάποιες αρκετές αράδες σε αυτό το βιογραφικό που λέμε. Οπότε θα ήθελα εντάχει, αν θέλετε, να μου δώσετε 2-3 σημεία του ποιος είναι ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός, πριν με δυσκολία αναφερθώ στον εαυτό μου, θα σας πω ότι δεν υπήρχε λόγος να είμαι ανάμεσά σας, δηλαδή να, αυτή τη στιγμή να είμαι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, αν η πόλη δεν βρισκόταν σε αυτή την τραγική και απόλυτη παρακμή και υποχώρηση. Η σκέψη μου λίγο πριν πάρω την απόφαση ήταν εάν μέσα από την μικρή διαδρομή που είχα ως ενεργός πολίτης, όλες αυτές τις εμπειρίες και τις δεξιότητες που απέκτησα πέρα από τις εγκύκλες γνώσεις θα μπορούσα να τις θέσω στην υπηρεσία της πόλης και των συμπολιτών μου. Είναι γνωστό ότι ξεκίνησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα σαν είχα τελειώσει τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Περίπου για μία δεκαετία υπηρέτησα στο Σώμα των Στρατικών Νομικών Συμβούλων. Μετά βρέθηκα στην ενεργή δικηγορία και η εμπλοκή μου με τα κοινά είχε δύο κατευθύνσεις. Η μία ήταν ως μέλος της κοινωνίας των εθελοντών, στην οποία δίνω μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Προσπάθησα να υποστηρίξω την πόλη αλλά και τον αθλητισμό, πολλές φορές την πόλη μέσω του αθλητισμού, αλλά τον αθλητισμό στη γενικότερη εκδοχή του. Και έτσι βρέθηκα να είμαι εκλεγμένος πρόεδρος στην Ομοσπονδία του Χάντμπολ, εκλεγμένος στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Δουλέψαμε, θεωρώ, με μεγάλη δημιουργικότητα και προσπάθεια το θέμα που λεγόταν Ολυμπιακοί Αγώνες ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Οργανωτική Επιτροπή. Συγχρόνως, στο διάστημα μαζί με την επαγγελματική δραστηριότητα, μου δόθηκε η δυνατότητα να υπηρετήσω σε διάφορες θέσεις. Τώρα μιλάμε, για να μην δημιουργούν παρεξηγήσεις, για ένα βάθος χρόνου 30 ετών από σήμερα και πίσω. Μα όταν μιλάμε ότι ήσασταν μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής, όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί, μιλάμε για 2004. Διετέλεσα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε μία
συμμετοχή στα λεγόμενα κοινά ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αυτό που έχω να πω μέχρι και το 2015. Μετά το 2015 ήμουνα και είμαι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και δουλεύα ως στέλεχος σε μεγάλο ιδιωτικό φορέα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το αποτύπωμα που αφήνει η ασήμαντη διαδρομή μου έχει να κάνει ότι κάθε φορά όταν μου δινόταν η ευκαιρία κάτι έκανα για την πόλη. Η σχέση μου με την πόλη προκύπτει από την σχέση μου και με το μέρος που μένω. Έχω γεννηθεί και μένω στην Ανοπόλη. Έχω μεγαλώσει σε ιστορικά τοπονύμια της πόλης. Έχω παίξει στην αυλή του Άγιου Νικόλαου του Ορφανού. Έχω κινηθεί σαν νεαρός στον περίβολο του Οσίου Δαβίδ, της Μονής Βλατάδων. Στη γειτονιά μου είναι όλα αυτά, κύριε Κύριε. Μάλιστα. Άρα κάποια στιγμή όταν θέλησα να ανατρέξω εσωτερικά στη σχέση μου με την πόλη, κατάλαβα ότι όλες αυτές οι ιστορικές περιοχές που για μένα ήταν τα πρώτα βήματα μου δημιούργησαν μια επέμβαση στο DNA, αυτή η ιστορικότητα αυτής της πόλης που είναι και το μεγάλο της πλεονέκτημα, είναι αυτό που με έκανε να είμαι αυτό που λέμε Θεσσαλονικιός, που το καταλαβαίνουν μόνο οι Θεσσαλονικοί, οι Θεσσαλονικοί σε αυτή την προσέγγιση. Όλοι οι άλλοι μας βλέπουν κάπως περίεργα. Ζώντας δε πολλές φορές στην Αθήνα για λόγους επαγγελματικούς, δεν έφυγα ποτέ από την πόλη. Ταξίδευα συνεχώς κάθε εβδομάδα, ώστε το Σαββατοκύριακο να είμαι στην οικογένεια και στην πόλη. Όλα αυτά μου έχουν δώσει τη δυνατότητα να βλέπω την πόλη και μέσα από την πόλη, αλλά και εκτός. Και δεν σας κρύβω, άρχισα να θυμώνω πάρα πολύ, να στεναχωριέμαι και να θυμώνω, βλέποντας αυτή την παρακμή, την υποχώρηση και την εγκατάλειψη, η οποία δεν οφείλεται σε κάποιους σπουδαίους λόγους, παρά μόνο στη μία άσκηση δημόσιας διοίκησης. Μπορώ να καταλάβω κάποιους να μην μπορούν να υπηρετήσουν μεγάλα projects, τα οποία την πόλη θα μπορούσαν να την αναδείξουν και να την απογειώσουν, βεβαίως. Δεν μπορώ όμως με τίποτε να αποδεχθώ μια παρέα ανθρώπων να διοικεί και να μην μπορεί να λύσει τα αυτονόητα που έχουν λυθεί 100 χρόνια πριν σε όλη την Ευρώπη. Να ζούμε ανάμεσα σε ποντίκια και απορρίμματα, να υπάρχει η εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων, να μην υπάρχει η ασφάλεια και το κυκλοφοριακό να ξοδεύει τις ζωές των ανθρώπων άδικα. Όλα αυτά λοιπόν μου δώσανε την δυνατότητα να σκεφτώ γιατί συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν γιατί δεν υπάρχει διοίκηση, δεν υπάρχει δημοτική διοίκηση στην πόλη. Δεν ξέρω πώς την είδαν, αλλά η πόλη αυτή αξίζει πολλά καλύτερα πράγματα, αλλά δεν αξίζει σε τίποτε αυτή τη μοίρα, η οποία εδώ και 4 χρόνια εξακολουθεί η μια μέρα να είναι χειρότερη από την άλλη. Δεν μπορούμε να βγούμε στους δρόμους να κάνουμε περιοδεία και βλέπουμε την καχυποψία και την αγανάκτηση του κόσμου, η οποία είναι προς όλους. Ο κόσμος δικαιολογημένα δεν πιστεύει κανέναν πλέον. Θα θέλατε να τα δούμε λίγο κομμάτι-κομμάτι, αν έχει καταλάβει, κύριε Γελούδη. Μιλήσατε για τα εμβληματικά έργα, τα οποία λέτε ότι okay, μπορεί να είναι να αδυνατεί κάποιος να κάνει εμβληματικά έργα. Το δέχομαι. Ταυτόχρονα όμως δεν γίνεται να μην λύσει τα βασικά της καθημερινότητας αυτά που λέμε. Δηλαδή το κυκλοφοριακό, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, την οδοποιία, τον ηλεκτροφωτισμό και το μάτι του δρόμου που λένε στην ασφάλεια ότι όταν έχεις φως σημαίνει ότι η εγκληματικότητα μειώνεται. Λογικά, γιατί μπορεί ο εγκληματίας δεν θα πάει στα φωτεινά, θα πάει κάπου στα σκοτεινά για να μπορέσει να κάνει τις όποιες διαρρήξεις. Αλλά ταυτόχρονα μιλάμε και για την καθαριότητα. Αυτά εδώ τα 4 κομμάτια συνήθως είναι αυτά που αποκαλούμε η καθημερινότητα του πολίτη. Άρα θεωρείτε ότι αυτά τα τελευταία 4 χρόνια ο κύριος Ρέβας δεν τα έχει πάει καλά σε αυτά τα 4. Σε αυτούς τους 4. Δεν το λέω μόνο εγώ. Δεν το λένε μόνο οι μετρήσεις, οι οποίες δεν μπαίνουν στα θέματα πρόθεσης ψήφου ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τον Σεπτέμβρη θα αποσαφινιστούν. Και μάλιστα προς το τέλος του Σεπτέμβρη. Τα λένε οι μετρήσεις που λένε ότι
Υπάρχει μια δημοτική αρχή η οποία ο κόσμος θέλει να αλλάξει και θέλει να αλλάξει ποσοστό 65-70%. Υπάρχει η διαπίστωση από τον κόσμο καθημερινά. Και βέβαια υπάρχει η εικόνα. Η εικόνα τι λέει? Ότι πριν από 5 μέρες για πολλωστή φορά η ξέχυλη κάδη στις γειτονιές μας, στο 5ο διαμέρισμα, στο 4ο διαμέρισμα, στα στενά που δεν μπαίνουν αυτοκίνητα. Για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά? Δυστυχώς, εάν πούμε την αλήθεια, τότε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ο θυμός απέναντι σε αυτούς που διοικούν. Έχουμε περίπου 70 απορριμματοφόρα. Από αυτά επιχειρούν μόνο περίπου τα 25. Από τους τράκτορες είναι ετοιμοπόλεμος μόνο ένας. Οι άλλοι 2 ή 3, από ό,τι γνωρίζω, είναι ακόμα εδώ και μήνες για επισκευή. Οι δρόμοι δεν πλένονται και δεν σαπουνίζονται όπως επιβάλλουν οι διεθνείς ευρωπαϊκές οδηγίες. Το χειρότερο, δεν πλένονται οι κάδοι, οι οποίες είναι αιστείες μόλυσης και μικροβίων. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων. Είναι ότι δεν έχουμε και την απαραίτητη και αυτονόητη υγιεινή. Και λέω, τι εμπόδιζε 4 χρόνια μια δημοτική αρχή να έχει αντί για 70 αυτοκίνητα 120. Τι εμπόδιζε να έχουν γίνει οι δημοπρασίες των ανταλλακτικών? Τι εμπόδιζε να έχουμε καλύτερο, να έχουμε περισσότερο προσωπικό το οποίο να έχει τα μέσα ατομικής προστασίας? Εδώ μιλάμε ότι αφήνουν οι πενιγμούς ότι φταίνουν για αυτούς οι εργαζόμενοι. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Αλλά οι εργαζόμενοι λένε κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ότι δεν μας δίνουν τα μέσα ατομικής προστασίας. Γιατί δεν τα δίνουν αυτά? Γιατί δεν υπάρχει σωστός διαγωνισμός? Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί σε λίγο θα αρχίσουμε όλοι να ζούμε μια ομαδική παράκρουση. Οι δήμοι που είναι γύρω από το πολεοδομικό μας συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, γιατί προσφέρουν καθαρές πόλεις, καθαρούς δήμους? Γιατί ο Κυρίζου, ο Λουδανιλίδης, ο Παπαδόπουλος, ο Γαϊτατζίδης έχουν δήμους οι οποίοι είναι καθαροί, έχουν δρόμους οι οποίοι στην πλειοψηφία τους... Και το αλάτι και δεν μας πιάνει... Ακριβώς. Γιατί όλα αυτά σε όλους τους δήμους και όχι στο δήμο μας? Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ αυτό, δυστυχώς. Το απαντώ, είναι ρητορικό, το απαντώ, γιατί δεν υπάρχει management σε αυτό το δήμο. Δεν υπάρχει διοίκηση. Θεωρείτε ότι ο κύριος Ζέρβας δεν είναι σωστός μάνατζερ? Και σας το ρωτώ αυτό γιατί τον είχα καλεσμένο εδώ πέρα πριν γίνει δήμαρχος, όταν έλεγε ότι, ξέρετε, το τιμόνι του Δήμου είναι στον αυτόματο, γιατί ο κύριος Μπουτάρης έχει παρατήσει τον Δήμο. Αυτά ήταν 4-5 μήνες πριν τις προηγούμενες εκλογές. Και έλεγε ότι ο Δήμος είναι στον αυτόματο πιλότο, πάμε και όπου βγει. Αυτή είναι η ίδια κατάσταση που υπηρετεί και σήμερα, θεωρείτε? Ο κύριος Ζέρβας έχει μια, ανέκαθεν έχει μια πολύ καλή επικοινωνιακή υποστηρικτική ομάδα. Είναι ίσως το μόνο στο οποίο λέω ότι τα πηγαίνει πολύ καλά. Ο κύριος Ζέρβας έχει διατελέσει, ήταν αντιδήμαρχος του κύριου Μπουτάρη. Ο κύριος Ζέρβας είπε ότι θα καθαρίσω την πόλη και ανέλαβε αντιδήμαρχος καθαριότητας αυτής της πόλης. Το είχε πάρει υπευθύνη του την πρώτη κιόλας μέρα. Ακριβώς. Ο κύριος Ζέρβας δηλώνει πολλά πράγματα όπως τα επιβάλλουν οι επικοινωνιολόγοι του. Αυτό όμως μέχρι την πραγματικότητα έχει μεγάλη απόσταση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική το 2023. Έχει ανακαλυφθεί προ πολλών αιώνων. Η καθαριότητα, ο δημόσιος χώρος και η ιστορία που λέγεται κυκλοφοριακό, που είναι ευθύνη του Δημάρχου, εκεί υπάρχει η απόλυτη παρακμή και εγκατάληψη. Κύριε Γελουδή, μιλήσατε και για εμβληματικά έργα στην αρχή. Ότι λείπουν ή ότι θα χρειαζόντουσαν ή ότι πρέπει κάπως να μπούμε στο διεθνή χάρτη και όχι μόνο στο χάρτη της UNESCO ότι είμαστε μια πόλη που τρώμε καλά. Okay, έχουμε ωραίο φαγητό, πάρα πολύ νόστιμο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε και άλλα. Δηλαδή, ο τουρίστας, αν έρθει ένας τουρίστας στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε μία μέρα έχει δει όλα τα αξιοθέατα και το κυριολεκτός αυτό, γιατί έχω φέρει αρκετούς φίλους μου από το εξωτερικό και πραγματικά τα έχουμε κάνει όλα. Σε μία μέρα τελειώνει το τουριστικό προϊόν που λέγεται Θεσσαλονίκη.
Καταρχήν. Και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλο. Παρακαλώ. Βάζετε όλα τα θέματα, θα μου πείτε, μα όλα τα θέματα της πόλης είναι ανοιχτά. Η πόλη πρέπει να αποκτήσει την τουριστική της ταυτότητα. Και δεν αναφέρομαι στις προσπάθειες που μπορεί να κάνει η περιφέρεια, οργανισμός κτλ. Αναφέρομαι ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να δώσει μια τουριστική ταυτότητα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, όχι για την ευρύτερη περιοχή. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει την δυνατότητα να προσφέρει τουριστικά αξιοθέατα τα οποία να υπερβαίνουν την διαμονή των τριών ημερών, όχι της μιας μέρας, των τριών ημερών. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει σχέδιο, πρέπει να υπάρχει master plan, δεν το έχει ο Δήμος, για τον Δήμο πρέπει να υπάρχει ταυτότητα, τι είναι εκεί που ρίχνουμε βάρος, είναι η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη λοιπόν έχει 50 σημεία τα οποία θα πρέπει να αναδειχθούν. Τι είναι αυτό που οριοθετεί την αύξηση επισκεψιμότητας, όχι αυτό που γίνεται μέσα από μια τυχαιότητα, γιατί ξαφνικά μετά τον COVID έχουμε μια έκρηξη στον τουρισμό, αυτό το οποίο έχουμε να προσφέρουμε. Σας λέω λοιπόν ότι σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων, οι τουρίστες μας, επί μιας δημοσκόπησης που γίνεται κάθε χρόνο, ενώ δίνουν ελία καλώς στους ξενοδόχους, στους ιδιοκτήτες των κέντρων εστίασης, στην διασκέδαση, αρχίζει να είναι κάτω από τη βάση η μέτρηση όταν μιλούν για την καθαριότητα, το πράσινο, την κυκλοφορία και γενικά τους δημόσιους χώρους. Και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, θα μπορούσαμε όλοι εμείς να κάτω από αυτό που λέμε στη νομική, από την αρχή της επιοίκειας, να μην είμαστε αυστηροί στην κρίση. Ξέρετε τι είναι αυτό που πυροδοτεί πλέον την αγανάκτηση και το θυμό και των πολιτών και το δικό μας. Την πυροδοτεί η απάντηση μιας επικοινωνιακής καταιγίδας η οποία βαφτίζει το κρέας ψάρι και κάνει το μαύρο άσπρο. Δηλαδή αυτό το πράγμα μας θυμώνει πλέον. Δεν μπορεί να υπάρχει απολογισμός έργου δημάρχου με 160 έργα και κάποιες πινέζες. Και όταν ζήτησα από τους συνεργάτες μου να πιέζουν την πινέζα να βγαίνει ο χορός, στον παιδικό σταθμό τάδε, ο χορός των Καπί ή οι τρεις διαγραμμίσεις. Μιλάτε τώρα για το site το οποίο ανέβασε εδώ ακριβώς, στο μουσείο, ο κύριος Ζέρβας. Ακριβώς. Που είχε μίσει μια Θεσσαλονίκη με κόκκινα πράσινα και κόκκινα, είναι με κόκκινους πράσινους κόκκους, ας πούμε, μόνο που αυτό είναι στο γνωστό προϊόν καθαρισμού που ήταν η παλιά διαφήμιση και όχι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που συμβαίνει είναι αδιανόητο και αυτό είναι που επιβάλλει πλέον την παρουσία μας και τη διεκδίκηση του Δήμου. Δεν μπορώ να ακούω έναν Δήμαρχο. Ποια είναι η δουλειά του Δημάρχου? Να καθαρίζει, να φροντίζει τα πεζοδρόμια, να παίρνει μέτρα για το κυκλοφοριακό, για την αστυνόμευση. Πρώτα κάνει αυτά και μετά κάνει όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αν οι κάτοικοι αυτής της πόλης είναι μελαγχολικοί για όλα αυτά που υποφέρουν, τότε δεν έχει νόημα να συζητήσεις για κανένα μεγάλο εμβληματικό έργο. Και τα μεγάλα εμβληματικά έργα θέλουν μια πόλη που να έχει μια διαφανή και ανεκτική λειτουργία για να πεις ότι συζητάω κάτι μεγάλο, που ούτε και γι' αυτό συζητούν. Γιατί πάμε πάλι να μας παραμυθιάσουν ότι το ΔΕΚ, το οποίο ανακοινώθηκε η προκήρυξη της μελέτης, μελέτη και μετά κατασκευή. 4 χρόνια τι γινόταν, δεν μπορούσε να κάνει την προκήρυξη μελέτης. Τώρα έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, 3 μήνες πριν τις εκλογές, υποτιμάτε την νοημοσύνη μας? Και επειδή δεν έχουμε να κάνουμε έργα, τρέχουμε τώρα και παρακαλούμε να μας δοθεί το χρήσμα κάποιου κόμματος, σεβαστού κόμματος. Αλλά ζητούμε αυτό το χρήσμα γιατί? Για να οικειοποιηθούμε την ατζέντα της κυβέρνησης ή μιας υποστήριξης. Νομίζω πως η πόλη της αξίζει κάτι καλύτερο. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η ομάδα για τη Θεσσαλονίκη είναι μια ομάδα ανθρώπων που δεν είναι προϊόν κομματικών συμβιβασμών, συνεννοήσεων ή σχετισμών. Έχουμε ανθρώπους που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε συνεννοηθεί όμως ότι συμφωνούμε σε μια βάση. Και αυτή τη βάση είναι που θέλουμε να υποστηρίξουμε,
που είναι τα προβλήματα και η διεκδίκηση για την πόλη. Αναφερθήκατε πριν ότι ο Δήμαρχος πρέπει να είναι καλός μάνατζερ και ταυτόχρονα ότι πρέπει να τα πάει καλά σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Προφανώς και είναι επιτελικοί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν στη λύση αυτών των προβλημάτων. Ταυτόχρονα όμως αυτοί οι άνθρωποι, σύμφωνα με τα λεγόμενα του νυν Δημάρχου, του κυρίου Ζέρβα, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να έρθουν στην παράταξη του κυρίου Ζέρβα, σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο της απλής αναλογικής, ούτως ώστε να προχωρήσει η διοίκηση του Δήμου. Αυτά έλεγε ο Δήμαρχος στην αρχή της θητείας του. Τώρα τα ίδια άτομα βέβαια τα βλέπουμε να είναι και πρωτοκλασσάντα στελέχη της νέας ομάδας που δημιουργεί. Άρα, εμένα μου προκύπτει το ερωτηματικό. Εφόσον τότε ήταν οι αναγκαίοι, σήμερα είναι οι πρωτοκλασσάτοι, οι οποίοι ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι δεν έχουν πάρει τόσο καλό βαθμό. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει τόσο καλό βαθμό στην βαθμολογία των δημοτών, να πω, για βασικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, εσείς έρχεστε με μια ομάδα που λέτε ομάδα για τη Θεσσαλονίκη, όπου έχετε επιλέξει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας πλαισιώνουν. Άρα, είναι πολύ βασικό το ερώτημα, κύριε Αγγελούδη, και το ρωτάω, γιατί πραγματικά θέλεις ανθρώπους οι οποίοι και να μπορούν να σου φέρουν σταυρό, αλλά και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους την επόμενη μέρα όταν τους χρειαστείς. Εσείς έχετε αυτούς τους ανθρώπους και δώστε μου λίγο και μια κριτική στο προηγούμενο ερώτημα αναφορικά με το στελέχη του ΝΥ. Ακούω λοιπόν από τον κύριο Ζέρβα να λέει, γιατί δεν πήγαν καλά κάποια πράγματα, δηλαδή όταν πλέον η πολιτική της μακέτας και της πινέζας αρχίζει και αποκαλύπτεται, τότε υπάρχει μια δεύτερη γραμμή αμήνης από τον κύριο Ζέρβα, η οποία λέει δεν πήγαμε καλά για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν βγήκανε άτομα της δικής μου επιλογής και παράταξης και αναγκάστηκα λόγω του εκλογικού σώματος να πάρω και από άλλους. Μ' ακούγεται απόλυτα λογικό. Η ανταπάντηση είναι, αφού ευθύνονται οι επιλογές που κάνατε από τους διάφορους συνδυασμούς, γιατί τους ξαναβάζετε στο ψηφοδέλτιο? Ποιος είναι ο λόγος? Δεύτερον, δεν είχαμε λίγη χρήματα λόγω του COVID. Μα εάν κάτι υπήρξε ακριβώς λόγω της πανδημίας, ήταν πακτολός χρημάτων που δόθηκε και μάλιστα με διαδικασίες οι οποίες δεν ήταν και διαγωνιστικές, αλλά με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ήταν γρήγορες. Χρησιμοποιήθηκε ο τρόπος για τους διαγωνισμούς ο δεύτερος, αλλά όχι η εξάντληση των χρηματοοικονομικών εργαλείων. Και τρίτον, εμείς λέει ήμασταν οι μόνοι που μειώσαμε 30% τα δημοτικά τέλη και τώρα δεν έχουμε χρήματα. Δηλαδή, κύριε Ζέρβα, ζητήσατε να σας ψηφίσουν ότι εσείς θα κάνετε μείωση 30% και γι' αυτό το πράγμα υπήρξε η στήριξη, αλλά αμέσως μετά, ακριβώς λόγω της μείωσης, είπατε ότι δεν μπορείτε να επιτελέσετε το έργο. Δηλαδή, όπως και να το δεις, και από τη μια και από την άλλη την πλευρά, η ιστορία αυτή μπάζει. Σε ό,τι αφορά την πρόθεση τη δική μας. Είμαστε μία ομάδα την οποία έχω επιλέξει και έχω συζητήσει με έναν και μία-μία προκειμένου να δω τι είναι αυτό που εισφέρουν όχι στην εκλογή της παράταξης αλλά την επόμενη μέρα. Και είναι σαφές ότι την επόμενη μέρα υπάρχει ένα ικανό προσωπικό το οποίο προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών, όπως λέω εγώ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, τη διάθεση και την επιλογή να δουλέψουν για την πόλη και όχι για την πολιτική τους εξέλιξη. Θέλω να κάνω ακόμα δύο ερωτήσεις, κύριε Αγγελούδη, και να σας αποδεσμεύσω. Η μεν πρώτη είναι τα εμβληματικά έργα. Χρειάζεται η Θεσσαλονίκη πρώτα απ' όλα να δημιουργήσει τουριστικό προϊόν, δεύτερον να μπει στον παγκόσμιο χάρτη και θέλω να μου πείτε ποια είναι τα δικά σας, το δικό σας πρόγραμμα αναφορικά με τα οραματικά έργα, να μην το πω Θα σας αναφέρω, επειδή στις επόμενες 15 μέρες περίπου θα είμαστε έτοιμοι, είμαστε ήδη έτοιμοι, αλλά θα δώσουμε στη δημοσιότητα συνολικά το πρόγραμμά μας. Άρα λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ως εμβληματικά έργα εμείς θεωρούμε τα έργα τα οποία σε μεγάλη κλίμακα σχετίζονται με την ανάπτυξη και την υποστήριξη του δημόσιου χώρου, με την ανάπτυξη και υποστήριξη του κυκλοφοριακού, με την ανάπτυξη και υποστήριξη της διεκδίκησης της πόλης σε σχέση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Αυτές είναι οι ενότητες που περιλαμβάνουν τις δικές μας προτάσεις, από 100 περίπου προτάσεις που έχουμε για όλα τα θέματα τα οποία θέλουμε να υποστηρίξουμε. Θα σας πω ένα πράγμα μόνο και σας το λέω και ως είδηση. Ένα μεγάλο βάρος για μας θα έχει ο ιστορικότερος δρόμος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει εγκαταληφθεί τα τελευταία χρόνια. Σε ποιον αναφέρεστε? Και αναφέρομαι στην Εγνατία Οδό. Και εκεί θα ήθελα να μην προχωρήσω για να μην προκαταλάβω τους συνεργάτες μου που δουλεύουν με μεγάλη προσπάθεια την ανάπλαση και υποστήριξη του ιστορικότερου δρόμου της πόλης, που τα τελευταία χρόνια τον οδηγούν σε μαρασμό, ακριβώς γιατί κανένας δεν βλέπει, δεν έστερξε να δει τη σημαντικότητα αυτού του δρόμου για τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να ακούσω τις προτάσεις, θα περιμένω, θα έχω την υπομονή να περιμένω 15 μέρες μέχρι να βγουν τα 100 σημεία. Ωστόσο για την Εγνατία Οδό, επειδή το συζητούσα και με ένα δικό μου φίλο, είναι πραγματικά ένας δρόμος ο οποίος θα έπρεπε, χρήζει ολοκληρωτικής αναμόρφωσης, θεωρώ εγώ, εφόσον το λέτε κι εσείς, είμαστε σε καλό δρόμο. Τελευταία ερώτηση κάθετος τοποθέτηση, κύριε Αγγελούδη. Θα είναι από την πλευρά μου, σε περίπτωση που εκλεγείτε δήμαρχος, να μην ξεχάσετε τόσο τα περιφερειακά μέσα τα οποία και σας φιλοξενούν και σας δίνουν βήμα, και να πραγματικά να, μέσα από τις συχνότητες, και δεν μιλάω μόνο για την γύρω τηλεόραση, αλλά γενικά για την περιφερειακή τηλεόραση εδώ της Θεσσαλονίκης, να δίνετε τον εαυτό σας στην επικοινωνία του κόσμου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το είδαμε από προηγούμενους δημάρχους. Ο κ. Παπαγεωργόπουλος, είχε την ώρα του δημάρχου. Έβγαινε στην TV100, TV100, αλλά έλεγε τα δικά του δεδομένα. Ωστόσο, εγώ βάζω γενικά την περιφερειακή τηλεόραση, γιατί κάθε δημοσιογράφος και κάθε κανάλι προσπαθούμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Οπότε, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, θα έχουμε και την καλύτερη και πληρέστερη εικόνα προς τους τηλεθεατές. Γιατί στο τέλος της μέρας, για τους τηλεθεατές δουλεύουμε όλοι. Για τους δημότες, κύριε Αγγελούδη. Κύριε Φεραίο, θα ήθελα να σας πω το εξής. Επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα, έχω διατελέσει νομικό σύμβουλο σε μεγάλο τηλεοπτικό φορέα επαγγελματικά, θα ήθελα να σας πω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ξαναδούμε την υποστήριξη των περιφερειακών μέσων. Γιατί μέσα από εκεί μπορεί να περάσει μια αναπτυξιακή όθηση και προσπάθεια που αφορά την πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Δυστυχώς, οι έχοντες τα οικονομικά μέσα συνδέουν την προβολή τους και την επικοινωνία μόνο με τα κεντρικά κανάλια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έλεγα ότι θα έπρεπε να υπάρχει, όταν έχουμε περιφερειακά μέσα τα οποία έχουν και μια ιστορική, μικρή μένα αλλά πολύ παραγωγική διαδρομή. Άρα να θεωρήσετε ως δεδομένο αυτό, και να κλείσω λέγοντας να μην αδικούμε την ιστορία της επικοινωνίας του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος, εκτός από αυτόν που αναφερθήκατε, που είχε την ώρα και τη μέρα του Δημάρχου, αντί για αυτό έχει εφεύρει το mail του Δημάρχου, όπου στο mail μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες και μετά από 5 μήνες να παίρνουν μία απάντηση, η οποία τους λέει θα επικοινωνήσει μαζί σε αρμόδια υπηρεσία. Άρα κάτι έχει γίνει σε αυτή την πόλη, να μην είμαστε εντελώς άδικοι. Μετά από 5 μήνες. Ναι, έχω τέτοιες καταγγελίες ότι στέλνετε το mail και μετά από 3 μήνες, από 2 μήνες, έρχεται μία απάντηση ότι η αρμόδια υπηρεσία θα το δει, και στους 5 μήνες επιλαμβάνεται περίπου. Έχω συγκεκριμένη καταγγελία, την οποία μπορώ με ονοματεπώνυμο να θέσω τη διάθεση οποιοδήποτε αν το επιθυμήσει. Κύριε Αγγελούδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχηθώ, αν πάρετε μια ανάσα, γιατί αυτό το διάστημα διανύουμε και μια περίοδο ιδιαίτερης ζέστης, αν πάρετε μια ανάσα να την αξιοποιήσετε όσο περισσότερο μπορείτε, γιατί μετά από τις 15-20 Αυγούστου νομίζω ότι πλέον θα είναι και πολύ σύντομος ο χρόνος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εύχομαι πραγματικά από καρδιάς πολύ καλή επιτυχία και σε εσάς και στους υπόλοιπους συνυποψηφίους σας. Στο τέλος της μέρας όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι τηλεθεατές είναι αυτοί, οι δημότες είναι αυτοί που έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι, οπότε εκεί πέρα νομίζω ότι θα δούμε τι μέλη γενέστε για τον καθένα. Ευχαριστώ και πάλι που είστε σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.